Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ και ήρθαμε για άλλο ένα unboxing. Μόλις εξαιτίας μιας διακοπής ρεύματος καταστράφηκε ένα ολόκληρο eBay unboxing. Το μόνο πράγμα που δεν πρόλαβα να ανοίξω είναι αυτό εδώ. Οπότε θέλοντας και μία αναγκαστικά καταστρέφεται όλο το unboxing, αλλά δεν πειράζει, μην αγχώνεστε, όλα καλά, συμβαίνουν και αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το συγκεκριμένο το τελευταίο πακέτο το οποίο και θα δείτε και θέλω να σας το δείξω είναι, και ελπίζω να μην ξανακοπεί το ρεύμα. Λοιπόν, είναι τρία mousepad που πήρα, τα οποία θέλω να κάνω δώρο στους κολλητούς μου τώρα που θα ανέβω Θεσσαλονίκη για διακοπές, αν καταφέρω να ανέβω. Τα οποία τα πήρα από το Gameland στην τιμή των 8,5 ευρώ του καθένα. Τώρα βέβαια οι φίλοι μου δεν πρόκειται να δουν το βίντεο, γιατί κανένας φίλος μου δεν βλέπει τα βίντεο που κάνω, οπότε δεν αγχώνομαι, αλλά θα το ακούσουνε. Για πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Βασικά θα τα ανοίξουμε το ψαλίδι, θα ανοίξουμε το μαχαίρι, το οποίο είδα ότι σας άρεσε το συγκεκριμένο μαχαίρι. Σας έχω πει ότι το έχω πάρει από το eBay, όμως επειδή με ρωτάτε, το συγκεκριμένο έχει εξαντληθεί πλέον και δεν υπάρχει περίπτωση να το ξαναβρείτε, οπότε είναι λίγο δύσκολο. Θα έχω το νούμερο μήπως ξαναδώ για να σας δώσω το link. Λοιπόν, τα mousepad αυτά είναι μικρά σε μέγεθος, αλλά είναι πανέμορφα και θα σας τα δείξω πρώτα από την πίσω πλευρά. Νομίζω θα σας αρέσει, έχει την απόδειξη μέσα. Πλάκα είναι πιο μικρά από ό,τι τα περίμενα. Και πάμε σιγά σιγά ένα-ένα να τα βάλω στην άκρη και να σας τα δείχνω. Θα εντυπωσιαστείτε όχι για το μέγεθος, δεν θα εντυπωσιαστείτε για το τέτοιο, αλλά για το τι έχουν πάνω τα mousepad. Λοιπόν, ξεκινώντας από το πρώτο mousepad, πλάκα είναι αρκετά μικρά. Θα βάλω και το ποντίκι, όπως καταλάβατε είναι από το Game of Thrones, Fire and Blood, Targaryen το συγκεκριμένο. Αυτό θα πάει για το φίλο μου τον Απόστολο, όχι ψέματα, για το φίλο μου τον Αντώνη θα πάει. Να το ανοίξω κιόλας. Βέβαια, άμα το ανοίξω θα το χαλάσω, αλλά climb δεν πειράζει, θα το ξεπεράσω. Λοιπόν, συγγνώμη παιδιά, σας τα άνοιξα από νωρίς. Ελπίζω μόνο να μην χαλάσω το... Ωραία, δεν χάλασε. Υπέροχα. Και πάμε να το δούμε. Αρκετά όμορφο, αρκετά απλό, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα τρελό. 8,5 ευρώ έχει, ίσως σε κάποιους να φανούν υπερβολικά αυτά εδώ. Βασικά, mousepad είναι, γυαλιστερό σκληρό είναι αυτό. Για να δούμε κιόλας το mousepad πώς ανταποκρίνεται το mousepad σε σχέση με το mouse. Από ό,τι βλέπω αρκετά καλά, αν και είναι πολύ μικρό, βέβαια είναι για μικρές περιορισμένες κινήσεις, δεν είναι για πολλά πράγματα. Σε σύγκριση το mousepad με το τέτοιο όπως βλέπετε είναι αρκετά μικρό, αλλά κάποιοι από εσάς ξέρω ότι έχετε μικρά γραφεία και ψάχνετε τέτοιου είδους mousepad, οπότε κάποιος θα σας βολέψει. Εγώ που ψάχνω mousepad κουβέρτα, προφανώς δεν με βολεύει τόσο. Αυτό είναι το Fire and Blood, πολύ όμορφο. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι Winter is Coming. Winter is Coming 15 φορές το λέει πάνω, από τον Νίκο τον Stark. Πάμε να ανοίξω και αυτό. Είναι ακριβώς ο ίδιος. Ο ύφος, ναι. Η υφή του είναι ακριβώς η ίδια. Εντάξει, δεν θέλω να το χαράξω, αλλά... Πρέπει να πάρω ένα... Βασικά έχω μυστέρι. Και πρέπει να τα ανοίγω με μυστέρι μου φαίνεται από εδώ και πέρα. Λοιπόν... Να ανοίξω και αυτό. Τέλος πάντων, αυτά θα τα χαλάσω. Klein Mind, θα σας βάλω άλλη σακούλα. Δεν θα κάτσω να παιδεύομαι 10 ώρες εγώ για να τα ανοίξω. Όμως βλέπετε, η υπομονή έχει και τα όρια της. Λοιπόν, το ίδιο, η ίδια υφή είναι. Δεν αλλάζει κάτι. Από κάτω είναι αφρολέξης ώστε να μην γλιστράει. Αρκετά καλό, αρκετά απλό σας είπα, για μικρές επιφάνειες. Και πάμε να ανοίξω και το άλλο. Ας βάλω και το Targaryen από δίπλα να φαίνονται. Αυτό πάει για το φίλο Αντώνη. Αυτό για το φίλο Αντώνη, αυτό το για το φίλο... Μάλλον όχι, αυτό θα πάει για τη Χριστίνα την κολλητή μου. Και πάμε τώρα να ανοίξω και το τελευταίο.
Γενικά, σήμερα με έχει πιάσει πολλά σαρδάμ. Τώρα τελευταία κάτι παθαίνω και κάνω ακόμα πιο πολλά σαρδάμ. Hear me roar, Lannister. Ακριβώς η ίδια υφή. Βέβαια, αυτό φαίνεται λίγο το χρώμα του επειδή είναι κόκκινο. Δείχνει μια άλλη αίσθηση στο mousepad. Λοιπόν, αυτά τα τρία είναι τα mousepad όπως τα βλέπετε. Εγώ τα αγόρασα από το Gameland. Θα έχω το link από το καθένα στην περιγραφή. Αν θέλετε, πάτε ρίξτε μια ματιά. 8,5 ευρώ έχει το καθένα. Να σας πω την αλήθεια, πιστεύω ότι θα είναι λίγο πιο μεγάλα, αλλά μια χαρά μου κάνουν τη δουλειά τους, τουλάχιστον έτσι όπως τα βλέπω. Για μικρά γραφεία δεν είναι πολλά, πολλά, πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι οι φίλοι μου θα τα αγαπήσουν, θα τα λατρέψουν. Αυτό ήτανε, check it now. Να το βάλω μαζί με το άλλο το eBay unboxing που κάει εκεί, αλλά δεν πειράζει, client mine, δεν έγινε και τίποτα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αφήστε ένα σχόλιο, θα αγοράζετε τόσο μικρό mousepad ποτέ? Εγώ όχι. Αλλά δεν είναι για μένα, οπότε να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας, παιδιά! Thank you.